Στα πλαίσια της εξαμηνίας διαδικασίας καθορισμού των στόχων για το επόμενο χρονικό διάστημα, καλώς ήρθατε και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου, σε όλη την ηγεσία του Υπουργείου. Ξέρω ότι έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά αυτό το εξάμηνο σε πολλά μέτωπα τα οποία είναι απολύτως κρίσιμα για την καθημερινότητα των πολιτών και νομίζω ότι είμαστε και μπροστά σε νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες με σημαντικότερη την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου εντός των επόμενων εβδομάδων για το οποίο έχουμε μιλήσει αναλυτικά. Αλλά πέραν αυτού έχουμε πολλά άλλα ζητήματα να συζητήσουμε σχετικά με παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, τα ζητήματα που αφορούν στην πρόνοια, το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι και στον οργανισμό απασχόλησης εργατικού δυναμικού υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με νέα καινοτόμα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, τα οποία και πιστεύω ότι θα γεφυρώσουν πολλές από τις δυστοκίες και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν και δώσουν κυρίως νέες ευκαιρίες σε ανθρώπους να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας και βέβαια και τα συγχαρητήριά μου στο τεχνολογικό κομμάτι της δουλειάς που γίνεται, το οποίο και αυτό είναι η Υπουργέ μου έτσι επικά κρίσης. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτησή μας.